γυναίκα του πόλεμου που θα μπορούσε να την κάνει συντροφέ σου, να την παντρευτεί και να πέρασε όλη τη ζωή σου μαζί. Ποια είναι, η Κονόμα, η Κονόμα, η Βουλευταρού, η καλή νοικοκυρά, η. Τι, ποια γυναίκα θα είναι, η εμφανίσιμη, η όλη. Ρωτά όλου του άντρε τώρα. Ποια θα θέλατε να είναι η καλύτερη γυναίκα, ποια νομίζετε ότι είναι η καλύτερη γυναίκα που θα μπορούσατε να ζήσετε μαζί κλπ. Είπε η Αθανασία ότι είναι η Μουγγή. Έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Δεν το έχει όλο όμως. Λοιπόν, ακούστε. Έχει δίκιο σε αυτό πραγματικά. Λοιπόν, ακούστε. Η καλύτερη γυναίκα στον κόσμο, ποια είναι? Του Αλουνού. Του Αλουνού! Πού είσαστε? Διάβασε εδώ το θέμα, πώς σας το λέω. Βέβαια, συγκόμενο το Αλουνού, σωστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μη γλεντάτε οι άντρες. Έχω και για εσάς τη βουνά. Περίμενε, μη γλεντάσαι. Λοιπόν, κάτσε! Επήγε μία, πλησίαζε. Τι λένε, μια όμορφη κοπέλα. Λένε, πάρε το τάδε, Αρχοντόπουλο, καλό, εκείνο τάδε, και όχι, δεν θέλω. Θα διαλέξω το καλύτερο. Ρε πάρε εκείνο τώρα. Έφτασε 40 χρονών και ξαφνικά βλέπει ότι δεν τη ζήταει κανένας. Δεν ερχόταν η σηκωτηριά τίποτε. Πάει στο ράφι. Γιατί ρε παιδιά μιλάτε, τελειώνω τώρα ένα λεπτό, μην μιλάτε να το ακούσετε και πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, στέλνει ένα γράμμα, ακούστε. Στέλνει ένα γράμμα στην τοπική εφημερίδα και λέει: ζητείτε. Κάτσε να περάσει. Θα περάσει το αυτοκίνητο στην εφημερίδα. Ζητείτε, λέει, γαμπρός. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει λεφτά ή δεν έχει. Ζητείτε γαμπρός. Δεν περνάει μία εβδομάδα και εκεί που ο ταχυδρόμος ερχόταν με την τσάντα και με τα γραμματάκια μέσα, ξαφνικά ήρθε με το φορτηγό του το αγροτικό και πίσω στην από πίσω την καρότσα είχε 3.000 γράμματα. Ξαφνικά πάει, του λέει, τι είναι αυτό, του λέει, είναι γράμματα για σένα της λέει. Τι λες, ναι, αδειάζει στην αυλή, δεν κάνω το, τι είναι αυτό, αδειάνει το πρώτο, τι να διαβάζει. Έλα πάρε το δικό μου το προκομμένο. Έλα πάρε το δικό μου το προκομμένο. Όλα τα γράμματα είχατε τα γράμματα από γυναίκες που θέλατε να δώσετε το δικό ξάντα. Το ευερευνήκανε. Λοιπόν, θα το πούμε μετά. Τα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.